Συναδέλφες, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, ξεπεράσαμε 4,5 χρόνια αγώνα. Ενός νικηφόρου ήδη αγώνα και νικηφόρου γιατί δεν υπάρχει εργοστάσιο, δεν υπάρχει γειτονιά πουθενά που να μην έχει εμπνευστεί όλο αυτό το διάστημα από αυτόν τον αγώνα, να μην τον έχει επικαλεστεί ως παράδειγμα και να μην λέει σήμερα και να μην πρωτοφωνάζει ότι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ έχουν δίκιο. Αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα. Είναι ένας αγώνας που έχει συκοφαντηθεί με χιλιάδες επιχειρήματα όλο το προηγούμενο διάστημα και είναι νικηφόρος γιατί έστειλε στα τσακίδια όλα αυτά τα επιχειρήματα. Θυμάμαι και την τελευταία περιοδία που έβεζαν και εργαζόμενοι το ερώτημα μήπως τελικά κλείσει και μήπως τελικά όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά και που συζητάγαμε την πείρα από τα ναυπηγεία που και εμάς μας λέγανε το ίδιο με μοναδικό σκοπό να δεχθούμε να πάρουν οι επενδυτές άδεια τα ναυπηγεία για να μπορούν μετά να στήσουν το πανηγύρι τους και να κονομάνε χωρίς κανένα εμπόδιο και αποδεικνύεται σήμερα και από την εισήγηση ότι αυτός ήταν και ο στόχος εδώ στη ΛΑΡΚΟ. Είναι αυτό που λένε και οι μεταλλορύχοι στη Χαλκιδική, ότι ο πραγματικός χρυσός είναι η εργασία, η εργατική δύναμη και αυτόν θέλουν να πάρουν τσάμπα και γι' αυτό θέλουν άδεια τα εργοστάσια από εργαζόμενους και επεργατικά δικαιώματα. Είναι νικηφόρος αυτός ο αγώνας γιατί έχει προοπτική, γιατί βάζει επιτάπητο σήμερα αυτό που όλοι λέμε με μία φωνή ότι θα ανοίξει, θα καπνίσει τζιμινιέρα αλλά με τους εργαζόμενους μέσα στο εργοστάσιο και όχι απ' έξω φτωχούς συγγενείς να παρακαλάνε για ένα κομμάτι ψωμί. Και είναι νικηφόρος αυτός ο αγώνας γιατί σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι λένε ότι εάν και όταν χρειαστεί να σημάνει συναγερμός, να χτυπήσουν οι καμπάνες της ενορίας καλώντας σε συγκέντρωση στην πύλη του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ, πριν σιγήσουν οι πρώτες καμπάνες, οι πρώτοι από εμάς θα φτάνουμε ήδη στην πύλη θέτοντας σε αυτό στην υπηρεσία του σχεδιασμού των σωματείων. Αυτή είναι η δέσμευσή μας και η υπόσχεσή μας για το επόμενο διάστημα. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και όλοι μαζί μια γροθιά θα βγούμε νικητές.